Μεσημέρι, το καλό μεσημέρι το λέω, ξέρεις για ποιον το λέω. Γιατί λέω καλό μεσημέρι τέτοια ώρα? Γιατί εκεί είναι μεσημέρι. Το λέω για τον Μάριο, ο οποίος ταξιδεύει τώρα από την Αμερική και έρχεται και καλά, σε συνέλαβα τώρα. Να έχω εγώ στοιχεία για τις συναντήσεις, γιατί είχε κάποιες υψηλού επίπεδου συναντήσεις ο Μάριος ο Γεωργιάδης στην Αμερική. Και να είμαστε σε επικοινωνία, να αλλάζουμε μηνύματα κτλ. Και να μην σου έχει στείλει εσένα μηνύματα. Ναι, ναι, σου είπα ότι. Αυτό περίεργο. Πώς έγινε αυτό το δεν πράγμα? Είναι περίεργο, απλά τους φίλους του. Ο Μάριος αγαπάει πιο πολύ. Πιο πολύ από σένα δεν αγαπάει όχι κανένα. Άσε, τα λες τώρα εκ του ασφαλούς. Τους ενδιαφέρεται πάντως για όλους. Ενδιαφέρεται για όλους και θα έχουμε νέα και από τον Μάριο. Ευχαριστώ πάρα πολύ που. Να πούμε ότι πήγε στην Αμερική. Yeah. Να συναντήσει τη Χίλαρη. Βεβαίως, αυτό θα το πούμε. Που έκανε επίσημη έναρξη του προεκλογικού του αγώνα της καμπάνιας. Mm. Πώς βρέθηκε εκεί για αυτό το σκοπό σου είπε ή λόγω του κόμματος? Είχαμε λόγω πρόσκληση από το Δημοκρατικό Κόμμα και πήγε και ο Μάριος, πήγε και ο άλλος βουλευτής μας, ο Κάτσι Αντώνης, και της Λάρισσας. Και στηρίζουμε Χίλαρη στον αγώνα αυτό? Ή όποιος κεντρών, τι θα στηρίζει. Δημοκρατικός να είναι. Και ότι, ναι. Υπάρχουν δύο απόψεις. Μία που λέει ότι ο Τσίπρας είναι κολλημένος στην καρέκλα και δεν θα φύγει, δεν πάει να γκρεμιστεί ο τόπος. Και η άλλη που λέει ότι θα ζοριστεί και μπορεί να τον δούμε και να πέφτει. Και η τρίτη που θέλω εγώ να την εκφράσει και να αυτό να τηρήσει είναι από αγάπη προς την Ελλάδα να πάει στον πρόεδρο της Δημοκρατίας να υποβάλει την παραίτησή του για το σχηματισμό οικουμενικής κυβέρνησης. Μαζί με τον Τσίπρα πρωθυπουργό ή χωρίς τον Τσίπρα πρωθυπουργό? Λίγο είναι αυτό σημαντικό. Για κάποιους, δεν είναι, για κάποιους είναι. Όχι, πάλι για τον περίγυρο είναι. Όχι, όχι. Ας πούμε, για να μπει η Νέα Δημοκρατία μέσα, θα μπει με τον Τσίπρα πρωθυπουργό? Δηλαδή ο Γιώργος Παπανδρέου είχε 165. Είχε πιο πολλούς και από τον Τσίπρα. Και πήγε μια ωραία πρωία στον Παπούλια τότε. Ο Γιώργος, που ενώ ήταν όλα τα άλλα που έκανε στραβά δημοψηφίσματα, αν θυμίστε κάτι βλακίες που έκανε, κάποια ωραία πρωία πήγε στον πρόεδρο της Δημοκρατίας και παραιτήθηκε. Γιατί καταλάβαινε? Ασχέτως του τι καταλάβαινε, είναι μια γενναία πράξη όταν έχεις 165-167 και παραιτήσε, είναι κάτι γενναίο. Βέβαια. Η ιστορία θα το καταγράψει. Ενώ όταν μπορεί να έχει και αρνητικά, είπαμε. Ο Γιώργος πολλά, έτσι, γιατί είχε πει υπάρχουν λεφτά, καλά, είχε και αυτός κάνει σωρία λαθών, αλλά στο τέλος η παραίτησή του είναι δείγμα γενναιότητας προς μίμηση. Άρα αν καθόταν ένα χρόνο ακόμη, πάλι ο κακός ο Γιώργος θα ήταν. Ο χειρότερος. Ναι. Άρα θεωρείς ότι ο Τσίπρας είναι στο σημείο που πρέπει να πάει στον, ναι, στον πρόεδρο της Δημοκρατίας, και όχι από αδυναμία. Από γενναιότητα. Και από ένδειξη ευθύνης. Ναι, και από δείγμα ότι το κάνω για την Ελλάδα. Προτάσω την Ελλάδα από το κόμμα. Και μετά, τι και να μετά γίνει ο πρόεδρος της Δημοκρατίας θα καλέσει τους πολιτικούς αρχηγούς και θα προσπαθήσει με τους δύο-τρεις σοβαρότερους από αυτούς να σχηματιστεί μια κυβέρνηση. Και, θα και η κυβέρνηση αυτή θα πρέπει να καταστρώσει ένα σχέδιο για όλα τα θέματα και όχι να ευνηδιάσουν. Θα ξαναγίνουν εκλογές δηλαδή μετά? Όχι αμέσως. Να σου πω, καλό είναι να μείνει δύο χρόνια μια και θα γίνει αυτή η κυβέρνηση, να έχει αποστολή τη έξοδο από την κρίση. Δεν κατάλαβα. Μας απειλεί τώρα, μας απειλούν, λέει θα τα κάνουμε εκλογές. Τι μας απειλούν, ας κάνουμε. Ο Καμένος ή οποιοσδήποτε το λέει. Είναι απειλή εκλογές υπό άλλες, οι εκλογές είναι η καλύτερη στιγμή, η πεμπτουσία. Η πεμπτουσία της δημοκρατίας είναι οι εκλογές. Αυτό το είπε ως απειλή προς τους ξένους. Ναι, εγώ θέλω να πω. Λες και του μοιάζει τους ξένους. Όποιος τολμά, ας κάνει εκλογές τώρα. Τι θα γίνει, τι θα δείξει το κοντέρ? Άντε να βγει Νέα Δημοκρατία πρώτη. Νέα Δημοκρατία πρώτη. Και τι έγινε με 135 έδρες. Ενώ με αυτό που τους λες εσύ, το να πάνε να κάνουν τώρα να παραιτηθεί και να κάνει οικουμενική. Γράφεται ιστορία. Τώρα έχω αποφασίσει τους τρεις μήνες τους πρώτους, τους πέρασα σκεπτόμενος. Σεμνά, δεν ήθελα, έλεγα πέντε πραγματάκια, αλλά σε χαμηλούς τόνους, δεν ήθελα να κάνω το βίαιο. Ναι, προβληματιζόμουν πώς πρέπει να φερθώ. Όπα, τώρα θα ανεβάσω. Τώρα αρχίζει ο Λεβέντης. Τώρα αρχίζει ο Λεβέντης, αυτό το Λεβέντη που ξέρουμε. Το δεύτερο τρίμηνο θα είναι θανατηφόρο. Με ποια έννοια? Ότι θα τους στριμώξω όλους. Ακόμη και το μισθό των βουλευτών. Θα τους πω δημοσίως, ρε παιδιά, σε όλους κόβεται.
Κόφτε και εδώ τους μισούς μισθούς. Σήμερα άκουσα μια σωστή προτάση. Καταρχάς δεν φορολογούνται. Γιατί να μην φορολογούνται. Όλα αυτά. Από τη μια μας ψηφίζουν 55% φορολογία για τον κόσμο, αλλά οι ίδιοι είναι αφορολόγητοι. Ναι, είναι τρελό. Αυτό είναι δημοκρατία. Είναι απαράδεκτο κιόλας. Δεν είναι δημοκρατία αυτό. Τουλάχιστον αυτή τη στιγμή που είναι η μεγάλη στιγμή θυσίας για όλο το λαό, έπρεπε κι αυτοί με το παράδειγμά τους να δείξουν ότι συμπάσχουν με το λαό. Και τελικά θα γίνει αυτό. Θα γίνει αν πιέσει ο Λεβέντης. Αυτή είναι η αποστολή. Δεν είναι μόνο αυτό, είναι και άλλα. Αρχίζεται, είναι... Οι συνεργάτες των βουλευτών, οι μετακλητοί των κομμάτων. Είναι πολλά τα έξοδα που τώρα σας διαφεύγουν εσάς, που αθριζόμενα δημιουργούν μια κρεπάλη. Μα γιατί έρχονται και μας λένε, επειδή ξέρεις, τους γράφουμε ότι βάζετε τον ένα τον άλλον, τον γραμματέα ράπερ, ναι. τα ξαδέρφια του... Από τον Αλβανίτη, δεν ξέρω εγώ ποιους. Και μου λέει μετακλητή, λέει δεν έχουν σημασία γιατί είναι μετακλητή. Δεν είναι έτσι. Και γι' αυτό να βάλει το σόι του. Ναι, πώς θα γίνει. Και λεφτά δεν παίρνουν. Δεν έχουν σημασία. Ναι, τι σημασία. Ξέρετε λέει... πόσα χιλιάδες άλλοι θα θέλανε αυτή τη θέση. Βέβαια. Σαν τρελή θα θέλανε αυτή τη θέση. Κοίταξε, έκανε ένα κακό Τσίπρας. Έβαλε τους ελεύθερους επαγγελματίες και τους αγρότες να σηκώσουν το βάρος της αμαρτίας του κόσμου. Είναι... Τα πάντα. Δηλαδή υπέγραψε, έλεγε δεν υπογράφω, δεν υπογράφω και πήγε και όταν είδε ότι ετοιμάζαν ανθρωπιστική βοήθεια και όχι δάνεια και δηλαδή μνημόνια, να μας στέλνουν στο... κατέβασε στα παντελόνια το είπα εγώ στη Βουλή, τι εννοούσα, δηλαδή πανικοβλήθηκε και τα υπέγραψε όλα, μάλιστα χωρίς να τα διαβάσει φαντάζομαι εκείνη τη νύχτα. Ναι, γιατί δεν είχα πρέπει να μην διάβασε τι υπέγραψε. Δεν είχε προχωρήσει ακόμα για τα μαθήματα τα αγγλικά, είχαν, και αυτό, αλλά και όταν είδε αντί δανείων να έρχεται αλεύρι και ζάχαρη. Γιατί ετοιμάζανε ανθρωπιστική βοήθεια. Η ανθρωπιστική βοήθεια, ξέρετε τι είναι. Σημαίνει ότι έχει οι Αμερικάνοι παλιά, εγώ θυμάμαι τόσο τέτοιο παιδάκι που ήμουν με κοντό παντελόνι, και ερχόντουσαν κάτι φορτηγά στον Πειραιά και είχαν παλτά για τους φτωχούς. Είχαν πατελόνια και ήταν κάτι αμερικάνικα ραβδοτά. Ωραία, κάτι παπούτσια άσπρα. Λέμε... Οι Αμερικανοί είχαν τότε άσπρα παπούτσια. Ελβιέλες. Είχα πάρει κι εγώ ένα ζευγάρι και μου λέει: μάνα μου, άσπρα που δεν τα φοράς. Το Πάσχα τα βάζουμε. Ναι, ναι, αυτοί τα είχαν για καθημερινά. Τι στο και αλεύρι, ρύζι. Δηλαδή, αντιμετώπιση Ζιμπάμπουε. Έζησε στην εποχή δηλαδή, που ερχόταν η Αμερικανική, βοήθεια. Λεγόμενη τα παλτά. Αυτό πρέπει να ήταν, να ήμουν 10 χρονών, δηλαδή πρέπει να ήταν το 61-60 στον Πειραιά. Θυμάμαι που ερχόντουσαν τα καράβια και τα φορτηγά και μοιράζανε και πήγαινε ο κόσμος όπως φανεί οι Εβραίοι. Και τα πέρνανε. Ναι, στα βαγόνια και σου πέταγε το παλτό ο άλλος. Όπως τώρα, ένας Αμερικανός και έλεγε one-one έλεγε από το φορτηγό. Γιατί είχε πολύ πελατεία και κινδύνευε να τσαλαπατηθούμε. Γιατί και φώναζε ο καημένος με αγωνία ο Αμερικάνος, μαύρος ήταν ακόμη το θυμάμαι, one-one. Δηλαδή, ραγιάλες, όχι όλοι μαζί. Δηλαδή, όντως στο εξωτερικό τώρα ετοίμαζαν ανθρωπιστική βοήθεια και... Ναι, το μάθατε. Βέβαια. Λέει, δεν θέλετε μνημόνια, έχουμε κάτι καλύτερο για σας. Έχουμε ρύζι, αλεύρι, ζάχαρη. Αλλά όχι ευρώ. Και παλτά. Παλτά τα αμερικάνικα. Χωρίς ευρώ αυτό. Τι ευρώ. Χωρίς ευρώ, χωρίς τίποτα. Και μια φάπα στο κεφάλι. Ο Τούρκος, τον Τούρκο που τον πήρε σύνδεση τον καναλάρχη, γιατί θέλω να τον γνωρίσω, γιατί μου φάνηκε πολύ ενδιαφέρον αυτός ο άνθρωπος. Έλαβα επιστολή εγώ. Α. Έλαβα επιστολή με τη φωτογραφία του και μου είπαν ότι συναντήθηκε με τον Τσίπρα στην Τουρκία. Πριν γίνει γνωστό αυτό. Ναι, ναι, ναι. Και πήρε υπόσχεση και μάλιστα οι Τούρκοι είναι δύο. Υπάρχει κι άλλος Τούρκος. Υπάρχει κι άλλος Τούρκος. Είναι αυτός, ο ένας είναι του TV8, αυτός που γίνεται γνωστός. Την ωραία, την υπάρχει κι άλλος ένας Τούρκος που επίσης θέλει. Και πώς γίνεται αυτοί, ήδη έχουν συζητήσει λες με τον Πρωθυπουργό εδώ, δεν συζητάνε με τους Έλληνες και συζητάνε με τους Τούρκους. Προφανώς γιατί πιστεύω ότι θα γίνει διεθνής διαγωνισμός. Ναι, και επειδή είναι διεθνής ο διαγωνισμός. Αφού είναι διεθνής ο διαγωνισμός, πιστεύουν οι Τούρκοι. Ότι έχουν δικαίωμα να συμμετάσχουν. Συγγνώμη, να σα πω κάτι. Οι Τούρκοι πώς. Συγγνώμη, είναι Ευρωπαϊκή Ένωση. Οι Τούρκοι έχουν ξενοδοχεία στην Ελλάδα. Άλλο, τον άλλο. Έχουν εταιρείες. Οι κασέτες Ραξ είναι τουρκικές. Το ξέρετε. Δεν το ήξερα. Σας το λέω εγώ. Και μπορώ να σας δείξω πολλές άλλες επιχειρήσεις που είναι αθώες απ' έξω, ξενοδοχειακές μονάδες κλπ. Που κρύβεται ένα βαθύ λαρίγκι Τούρκος. Αυτό δεν μπορώ να πω σε αυτό τίποτα γιατί το χρήμα κυκλοφορεί ελεύθερα. Έτσι, ναι. Εδώ όμως έχουμε την πληροφόρηση. Δηλαδή πώς θα μαθαίνει η Θράκη,
τα νέα. Από τον Τούρκο κανένα. Άμα γίνει από τον Τούρκο, καήκαμε. Αυτό είπα, σε αυτό έχω. Ναι, γιατί βρήκαν και ευκαιρία να σου πούνε ότι περάσπισε στους καναλάρχες και εδώ πρέπει όχι. Να το διευκρινίσουμε. Εναντίον στους καναλάρχες θέλω να μπει κανόνας σκληρός και αυστηρός. Έτσι, γιατί και ασίδωτοι έτσι να μην πληρώνουν κανέναν ναι, και μερικοί από αυτούς να μην πληρώνουν ούτε ΙΚΑ ούτε τίποτα. Αυτό είναι πια και αυτό είναι ένα. Εντάξει, αλλά συμφωνείς ότι δεν είναι λογικό να έχουμε Τούρκους καναλάρχες. Όχι. Εσύ το είπες πρώτα. Εγώ το είπα. Για να φτάσω στην Βουλή, να δώσω στα πρακτικά της Βουλής τη φωτογραφία, αισθάνθηκα άσχημα. Αισθάνθηκα άσχημα γιατί λέω τώρα, μίλησε για 4 άδειες. Αν δώσει μία, ξέρω εγώ, σε ένα Α Έλληνα, από τους 8 μπορεί να κρατήσει ένα-2. Μία σε ένα δεύτερο. Ναι, μετά από ένα, μετά Τούρκος και μετά και Αγγελοπούλου, λέει, θέλει ένα. Ναι. Και μετά κανένας. Και άρα κλείνουν οι 6. Και ποιος είναι αυτός που θα κλείσει κανάλια? Να ακουστεί στην Ευρώπη αυτή τη στιγμή ότι η Ελλάδα κλείνει κανάλια. Εσύ που μέσα από τα κανάλια ανέδειξες το έργο σου. Ναι. Το κανάλια το δικό σου, ναι, και τα άλλα. Ναι. Θα αφήσεις ποτέ να κλείσουν οποιοδήποτε κανάλι? Εγώ είπα ότι αν τυχόν πάρει Τούρκο συχνότητα και κλείσει ειδικά το Μακεδονία, γιατί το Μακεδονία το έχουν όχι ακλείσιμο, το έχουν προγράψει ήδη. Εάν λέω κλείσει το Μακεδονία και πάρει Τούρκος, θα κάνω συγκέντρωση στη Βόρεια Ελλάδα, στη Θεσσαλονίκη, και δεν θα είναι ούτε 3 ούτε 5 χιλιάδες αυτοί που θα έρθουν να με ακούσουν. Θα είναι μια συγκέντρωση σαν του Γεωργίου Παπανδρέου. Γιατί έχει και τρομακτικό ρεύμα. Ναι, ναι. Αυτό όπως παντού, αλλά ειδικά δηλαδή ότι δεν θα ανεχθώ να κλείσει το Μακεδονία ειδικά για να... Το πάρει Τούρκος. Το πάρει Τούρκος. Μόνο και μόνο που φτάσαμε να τα συζητάμε αυτά, είναι ένα τρελένα. Και δεν βγαίνει λοιπόν ο Πρωθυπουργός ή η Γερο Βασίλη και να πει το θέμα έχει λήξει. Δεν θα δώσουμε άδεια σε Τούρκο ούτε άμεσα ούτε έμεσα, γιατί μπορεί να κάνουν και το άλλο πρόστιχο. Να βρουν 5 Έλληνες, να δώσουν ένα δάνειο από το Καμερούν ή από το Ηνωμένο Βασίλειο, ένα δάνειο, και να παρουσιάσουν αυτοί καθόλου αθώοι και ανυποψίαστοι, οι καλύτεροι Έλληνες που κάνουν κανάλι. Και αντί 8 να πούνε στον παπά, σου δίνουμε 9 εκατομμύρια. Σου χαρίζουμε και 1 εκατομμύριο. Πρόεδρε, πρέπει να κάνετε ερώτηση και να πείτε, δεσμευτείτε να βγει η κυρία Γεροβασίλη. Ναι, άμεσα ή έμεσα, ότι βαθύ λαρύγγι Τούρκου δεν θα υπάρχει σε συχνότητα ελληνική. Αυτό ζητώ. Δεν το κάνουν όμως. Όπως επίσης λέω και κάτι άλλο για τα χρέη. Γιατί επειδή θα ξεκινήσουν νέοι φάκελοι, οι ήδη υπάρχοντες καναλάρχες έχουν κάποια χρέη σε τράπεζες. Οπότε συγχωρούνται οι αμαρτίες τους. Όλες. Όλες. Αφού θα ξεκινήσεις εσύ με νέο φάκελο, σιγά μην δίνεις τη δόση στο παλιό. Γιάκος, ο Μητσοτάκης, πώς σας φαίνεται εσάς? Καλώς. Ενώ τον είχα έτσι αρχικά σε καραντίνα, γιατί? Λόγω του ότι ανήκει σε μια οικογένεια που είχε προδώσει το κέντρο. Έτσι. Γιατί η οικογένεια Μητσοτάκη δεν είναι κεντροά. Είχε προδώσει το κέντρο. Είχε ανατρέψει, λέει, μια κυβέρνηση, μπορεί εσείς είστε νεότεροι. Αγέννητο ήταν. Ναι, αγέννητοι είστε. Πολύ αγέννητο. Τώρα είστε γεννημένοι, αλλά τότε ήσασταν αγέννητοι. Λοιπόν, είχε ρίξει μια κυβέρνηση με 54%. Και για να καταλάβετε τι σας λέω, ο Τσίπρας τώρα έχει 35%. Όσοι φύγουν από τον Τσίπρα και δεν ψηφίσουν, θα τους πούν προδότες. Αν είχε 54, ξέρετε πώς θα τους λέγανε. Και το ρίχνανε. Ναι. Απόστατες. Άρα έχει κάνει μεγάλη ζημιά στο κέντρο. Παρά τα αυτά, ο Κυριάκος μετά την εκλογή του αρχίζει και μου είναι συμπαθής. Γιατί, μήπως, ας πούμε, επειδή χαλάς λίγο με τον Τσίπρα και σου φαίνεται πιο καλός ο Κυριάκος? Γιατί τώρα το όχι, τελευταία... όχι, όχι. Και ο Τσίπρας εξακολουθεί να είναι συμπαθής. Είναι. Α, γιατί... Και πιστεύω ότι αυτοί οι δύο τώρα καλούνται ένα δύσκολο πράγμα να διεκπαιρεώσουν. Ξέρετε τι. Το ίδιο ακριβώς. Να νικήσουν τους θερμοκέφαλους που έχουν στον περίγυρό τους και να ανταποκριθούν στο κάλεσμα της ιστορίας για συνένεση. Ξεκινήσαμε βλέποντας ότι ο Λεβέντης είναι θετικός προς τον Τσίπρα. Θετικός είμαι. Θετικά τοποθετήθηκες. Επειδή ήταν νέος, ναι. Είχα είσαι και χάρη. Φιλίες με το Φλαμπουράρι, 30 ετών φιλία. Εσύ έχεις με τον και Φλαμπουράρι. Με άλλους. Α. Και με τον Μάρδα έχω μεγάλη φιλία. Δηλαδή με τον... Θεσσαλονίκη, οικονομολόγος. Ο Μάρδας. Ναι. Ναι, το ξέρω, τον Μάρδα το ξέρω και εγώ. Και αξιόλογος εδώ. Με τον Αλέκο από πού ήσασταν? Πώς? Με τον Φλαμπουράρι. Και εγώ το λέω Αλέκο, τώρα είμαστε σύντροφοι. Ο Αλέκος συνεργαζόταν με τον μπαμπά, τον Παύλο του Τσίπρα. Και εγώ όταν πρωτοβγήκα από το Πολυτεχνείο, κάπου έπρεπε να αποκτήσω εμπειρία. Οπότε ποιο γνώρισες από τους δύο? Τον Παύλο περισσότερο. Τον Παύλο και μέσω Τσίπρα, αυτού γνώρισα και τον Φλαμπουράρι. Ο Παύλος ο Τσίπρας είναι ο πατέρας. Ο μπαμπάς. Ο αείμνηστος πατέρας του. Ο αείμνηστος πατήρ του Αλέξη.
Πού τον ήξερες δηλαδή, το, πού τον γνώρισες? Σε δουλειές που έκανε. Έκανε και πολυκατοικίες ιδιωτικές, έκανε και έργα. Και πότε χωρίσαμε, όταν μου αξίωσε, γιατί είχα επιβλέψει πολλά κτίρια, όταν αξίωσε να πάω Άρτα. Ήθελε να πάω Άρτα. Του λέω δεν μπορώ να πάω εκτός Αθηνών. Ήτανε δημόσια έργα στην Άρτα, ναι. Στην Άρτα, ναι. Εκεί χωρίσαμε, αλλά ήμασταν για ένα διάστημα... Για πότε λέμε τώρα? Μιλάμε για 74, 5. Εσείς τον είχατε γνωρίσει... Όταν πρωτοβγήκα από το Πολυτεχνείο. Πιο μετά τον Αλέξη τον είχατε γνωρίσει, τον είχατε συναναστραφεί τότε. Ο Αλέξης τότε πρέπει να γεννιότανε. Ναι, ο Αλέξης γεννιόταν όταν εγώ είχα συνεργασία με τον μπαμπά του. Αυτό δεν ξέρω, είμαι 64, ο Αλέξης πώς είναι, 40. 43 ήμουνα, 23 μέχρι 25 ήμουνα με τον μπαμπά. Δεν ξέρω αν θυμάσαι πρώτη φορά είχαμε πει για αυτή την κουβέντα. Αλλά κορυνία. Και το Φλαμπουράρι, ναι, που λέγατε, είναι ένα από του πολύ καλού ανθρώπου. Καλό άνθρωπο. Χαμηλών τόνων. Γιατί το, και τίμιο. Τώρα τελευταία τον έχουν, πρώτα απ' όλα τον έχουν πλακώσει συνέχεια και αυτό πιστεύω ότι. Με τα αποθενέσχε. Όχι, α τα αποθενέσχε. Αυτό είναι μια άλλη δουλειά. Να πει στη Βουλή ότι έχει να πει. Ότι και έκλεβε νερό στην Έγινα. Όχι, θέλω να πω αυτέ οι επιθέσει. Γιατί τώρα αυτά είναι γελία πράγματα. Άλλα θέλω να πω ότι αυτέ οι επιθέσει που γίνονται εναντίον του και εναντίον και του Πασόκ με του Μολότοφ και του Κουκουλοφόρου, ότι αυτά είναι επικίνδυνα πράγματα. Ναι, κάποιοι τρελοί. Και δεν ξέρω αν είναι στόχο ανθρώπου που πουλάνε. Είδα, τώρα μπορεί να μην τη συμπαθεί πολύ, αλλά είδα τη Φόφη να στρέφεται εναντίον του Υπουργού Δημοσίου και να του λέει ότι εκεί κάτι γίνεται. Όταν τι βαράνε για το Φλαμπουράρι, βαράνε για το Πασόκ και τον ένα και τον άλλο, εντάξει, τι γίνεται αυτή. Οι αντιεξουσιαστές, οι λεγόμενοι, σας λέω, κυνηγάνε στόχους που πουλάνε. Εσένα γιατί δεν σε πειράζουν, χτυπά ξύλο δηλαδή. Κάτσε, γιατί έτσι που τα λες, ανοίγεις ωραία.